Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη, αφού διαψεύδουν το βασικό προεκλογικό του αφήγημα για ανάπτυξη 4%. Ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019 στο 1%, από 2,8% το δεύτερο τρίμηνο που είχε επιτύχει η αντιαναπτυξιακή, υποτίθεται, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας σταματήσει λοιπόν να πετάει την μπάλα στην εξέδρα κυβέρνηση, όπως κάνει ακόμα και μετά τα σημερινά αρνητικά αποτελέσματα, και ας μας πει τι πραγματικά έφταιξε και από ανάπτυξη 2,2% το πρώτο εξάμηνο του 2019, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, κατάφεραν να τη μειώσουν στο 1,6% στο δεύτερο εξάμηνο. Και όλα αυτά προτού μάλιστα προκύψουν τα σύννεφα στη διεθνή οικονομία λόγω κορονοϊού. Όσο και αν προσπαθούν με αόριστες υποσχέσεις για επενδύσεις να ξεγελάσουν την ελληνική κοινωνία, τα νούμερα είναι αδυσόπιτα για την κυβέρνηση, η οποία μάλιστα είχε συνδέσει και όλες τις υποσχέσεις για στήριξη της μεσαίας τάξης σε επιδόσεις της οικονομίας που πλέον αποτελούν όνειρο προεκλογικής νυχτός. Σε μια συγκυρία δύσκολη παγκοσμίως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική της οδηγεί την οικονομία σε στασιμότητα. Μετά τη δεκαετή κρίση, η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να σοβαρευτεί και να μην διακινδυνεύει όσα με θυσίες και τεράστια προσπάθεια πέτυχαν ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.